Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να απευθύνονται στις θερμότερες ευχές μου στην ομάδα μας. Ήμουν από μικρό παιδί στον Ολυμπιακό. Ήμουν από τα ιδρυτικά στελέχη του Συνδέσμου Φιλάθλων του Ολυμπιακού. Με άξιο τον αριθμό 24. Έχω και ταυτότητα για όσους θέλουν. Και παραμένω Ολυμπιακός Βόλου. Παρόλο τους φιλονισμούς. Παρόλο τους φιλονισμούς που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά θα είμαι κοντά στη διοίκηση και κοντά στην ομάδα όπως ήμουν και τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε. Γιατί έλειψα καμιά μέρα από το γήπεδο. Θα μ' αφήσω πέρας εμένα. Λοιπόν, και θα είμαι κοντά στην ομάδα και θα βοηθήσω όσο μπορώ και ό,τι μπορώ να κάνω. Και εγώ με τον τρόπο μου σας έχω πει όσο μπορώ βοηθάω. Και, υπάρχουν μέλη της διοίκησης, ο κ. Μπέλης, ο κ. Τσεκούρας και άλλοι που τα λένε. Σας είπε η κυρία Κονιδρίνη πριν από λίγο ότι ενεκρίθησαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια κονδύλια που αφορούν το ΕΑΚ. Θα πιστήσω την προσοχή, Πρόεδρε, στη χρονική περίοδο που θα εκτελεστούν αυτά τα έργα. Δηλαδή, εάν μπει η ομάδα, ξεκινήσει τις δύο αγωνιστικές τρεις και ξαφνικά πούνε τώρα ξεκινάμε τα έργα και τελειώνουν τον Απρίλιο, είναι πολύ πιθανό η ομάδα να βρεθεί ξεσπιτωμένη μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου. Αυτό να το έχετε υπόψη, το έχετε στο μυαλό σας για τον σχεδιασμό, για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας. Ορίστε. Ησυχία παρακαλώ. Η κυρία Κονιδρίνη τα ξέρει πιο καλά από μένα. Τα κονδύλια αυτά τα οποία θα διατεθούν θα πρέπει να απορροφηθούν και να γίνουν. Επομένως, καταρχάς, από όσο γνωρίζω, η απάντηση είναι ότι ναι, το ΕΑΚ θα δοθεί στον Ολυμπιακό. Εγώ όμως, επειδή και από τη φύση μου και από το επάγγελμά μου είμαι πάντα επιφυλακτικός, σας λέω ότι εάν ξεκινήσουν τα έργα στο ΕΑΚ τον Οκτώβριο π.χ., είναι πάρα πολύ πιθανόν η ομάδα να βρεθεί ξεσπιτωμένη και να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Δείτε το εσείς στην τεχνική ηγεσία περισσότερο και κάντε τους σχεδιασμούς σας. Αυτό. Άρα έχουμε μία δέσμευση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ο Ολυμπιακός θα γυρίσει στην έδρα του και το ΕΑΚ θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουλά.